Με την ιδιότητα τη επικεφαλή τη παράταξη στη ριζοσπαστική αριστερή ενότητα, η Δέσποινα Χαραλαμπίδου βρέθηκε στην Κατερίνη το πρωί τη Κυριακή και είχε συνάντηση με μέλη και φίλου του συνδυασμού. Ο σκοπό τη επισκεψή τη ήταν, όπω είπε, ο καθορισμό συντονιστικού οργάνου στην Πιερία. Παρόμοιε διαδικασίε θα γίνουν και στι υπόλοιπε περιφερειακέ ενότητε. Καθορίσαμε ένα πρόγραμμα σε κάθε περιφερειακή ενότητα να στήσουμε συντονιστικά τη περιφερειακή μα παράταξη. Δεν μας αρκεί το σχήμα που είχα, δεν μας αρκούν όσο και αν είμαστε περήφανοι για τα ψηφοδέλτια μας, δεν μας αρκούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που απάρτιζαν τα ψηφοδέλτια για να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η δικιά μας δουλειά είναι να έχουμε προτάσεις και να αναδεικνύουμε τη δική μας πρόταση στα θέματα που τύφενται από την περιφέρεια, αλλά όχι μόνον αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και στην ανάδειξη ζητημάτων, πρωτοπόροι στο πώς εμείς και αυτό να το αποδεικνύουμε, χρειαζόμαστε ή πώς βλέπουμε να λειτουργεί ή ένα περιφερειακό συμβούλιο. Αυτό για, αυτό για να γίνει, χρειαζόμαστε τον κάθε έναν, και την κάθε μία από σας. Η κυρία Χαραλαμπίδου είχε επίση και συναντήσει με εκπροσώπου εργαζομένων, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αγώνα που δόθηκε στι περιφερειακέ εκλογέ. Όπω γνωρίζετε, δώσαμε το προηγούμενο διάστημα στι περιφερειακέ εκλογέ έναν όμορφο, δύσκολο και πολύ σκληρό αγώνα στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία. έναν αγώνα ο οποίος έφερε μικρά αποτελέσματα αλλά κατά τη γνώμη μας είναι αποτελέσματα τα οποία μπορούμε πάνω σε αυτά να βασιστούμε για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και το διάστημα που έχουμε μπροστά μας τα επόμενα πέντε χρόνια να εδρεωθούμε ως Περιφερειακή Παράταξη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να είμαστε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με δυναμικό τρόπο